Βρισκόμαστε στους πρόποδες του όρους Εγάλεως, σε ένα λόφο πάνω από το πέραμα που είναι γνωστός και ως θρόνος του Ξέρξη. Είναι το σημείο που λέγεται ότι το Σεπτέμβριο του 480 π.Χ. ο βασιλιάς των Περσών παρακολούθησε την αυμαχία της Σαλαμίνας. Ναι, εκεί στο βάθος είναι η Σαλαμίνα και πάμε για Happy Traveler στη Σαλαμίνα! Εντάξει, η θέα από το πάνω είναι μαγική. Φαίνεται κάτω όλο το εμπορικό λιμάνι εδώ με τα κοντέινερ, τα εμπορευματοκιβώτια. Στο βάθος η Σαλαμίνα, η κοινοσούρα που είναι αυτή η λεπτή λωρίδα γης που από τη Σαλαμίνα φτάνει σχεδόν μέχρι τις ακτές της Αττικής, απέναντι Ψιτάλια. Και ναι, σκεφτείτε τι θέα είχε από εδώ ο Ξέρξης όταν παρακολουθούσε την καταστροφή 200 πλοίων του στόλου του. Ωραία, φεύγουμε τώρα, πάμε κάτω στη Μονή των Αγίων Πατέρων που αφήσαμε το αυτοκίνητο 5 λεπτά από εδώ με τα πόδια και μετά φύγαμε για λιμάνι να πάρουμε το πλοίο και να περάσουμε στη Σαλαμίνα, να πάμε στην Κούλουρη! Γεια σας! Καλώς τον Ευθύκη! Φοβερή γέφυρα. Κοιτάξτε γέφυρα πλοίου, σαν πύργος ελέγχου είναι. Βλέπει γύρω γύρω. Τέλειο. Το πλοίο αυτό είναι η Γλυκοφιλούσα 4. Πλιαράκι για Σαλαμίνα έχει κάθε ένα τέταρτο και δεν χρειάζεται να κλείσεις. Φτάνεις και μπαίνεις στο πρώτο που φεύγει. Εδώ τα πλοία που πηγαίνουν έρχονται είναι κυροπραξία. Δεν είναι σίγουρο ποιο πλοίο θα σου τύχει. Εμάς μας έτυχε αυτό εδώ πέρα το πιο καινούριο που είναι εντελώς διαστημικό. Αυτό εδώ το μικρό νησάκι από εδώ, στα δεξιά μας, είναι η νήσος Αγίου Γεωργίου, που είχε παλιά λεπροκομείο. Τώρα τα κτίρια έχουν διαλυθεί, είναι εγκαταλειμμένα. Όπως μπαίνουμε εδώ στο λιμάνι, στα Παλούκια, ο οικισμός πηγαίνει προς τα αριστερά, ενώ στα δεξιά είναι ο ναύσταθμος της Σαλαμίνας. Φτάσαμε, δένουμε! Πάμε για αποβίβαση! Πατήσαμε το πόδι μας στη Σαλαμίνα και συγκεκριμένα στο λιμάνι Παλούκια που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του νησιού ακριβώς απέναντι από το πέραμα. Η Σαλαμίνα με έκταση 95 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι το μεγαλύτερο νησί του Σαρωνικού κόλπου και με 40.000 περίπου πληθυσμό σε αυτά τα 95 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι το πρώτο σε πυκνότητα μόνιμου πληθυσμού νησί της Ελλάδας. Εν τω μεταξύ, ο πληθυσμός της Σαλαμίνας στο καλοκαίρι υπερπολαπλασιάζεται και υπολογίζεται ότι φτάνει τις 280.000. Η ομώνυμη πρωτεύουσα του νησιού, η Σαλαμίνα, βρίσκεται μέσα στον κόλπο της Σαλαμίνας από τη δυτική πλευρά. Εδώ τώρα έχουμε έρθει στο Καματερό. Είναι στη νότια πλευρά του λιμανιού Παλούκια. Ουσιαστικά είναι το πέρασμα για πέραμα, ακριβώς απέναντι από τον Άγιο Γεώργιο. Από εδώ βλέπεις όλα τα καραβάκια που πηγαίνουν έρχονται και φέρνουν τον κόσμο στη Σαλαμίνα. Και εννοείται πως και σε αυτό το ταξίδι, σε ένα ακόμα ελληνικό νησί, έχουμε έρθει με το υπερβάν μας, το οποίο είναι υπερφορτωμένο με όλα όσα χρειαζόμαστε και φυσικά με όλη την οικογένεια, τη Happy Traveler οικογένεια. Έχει ένα σπιτάκι εδώ πέρα στο μόλο που από μακριά μοιάζει λίγο με κλεισάκι, αλλά δεν είναι. Βασικά αυτό το σπιτάκι είναι σαν στάση. Έρχεται καραβάκι, παίρνει κόσμο από εδώ και τους πηγαίνει Πειραιά. Και μετά γυρνάει πίσω, κάνει μια στάση εδώ και μετά πηγαίνει Παλούκια. Αλλά μικρό καραβάκι, όχι σαν αυτό που ήρθαμε, μόνο για πεζούς επιβάτες. Στη συνέχεια του Καματερού και ακριβώς απέναντι από το πέραμα βρίσκεται η χερσόνησος της Πούντας, της Πούντας Αμπελακίων. Αυτός εδώ είναι ο ιερός ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου και εδώ, σε αυτό εδώ το χώρο, σε αυτό εδώ το ακροτήρι, βρισκόταν η αρχαία πόλη της Σαλαμίνας. Απ' τη βόρεια πλευρά της Πούντας είναι τα Παλούκια και ο Άγιος Γεώργιος στο νησάκι και από αυτή εδώ την πλευρά, την νότια, έχουμε τον κόλπο που βρίσκονται και τα ναυπηγεία της Σαλαμίνας. Σε αυτό εδώ τον κόλπο βρισκόταν και το αρχαίο λιμάνι της Σαλαμίνας. Κάπου τον 6ο με 7ο αιώνα π.Χ.
η ζωή στη Σαλαμίνα μεταφέρθηκε σε αυτή εδώ την περιοχή και έτσι αναπτύχθηκε η αρχαία πόλη της Σαλαμίνας εδώ στη Χερσόνησο της Πούντας. Το γεγονός ότι η αρχαία πόλη της Σαλαμίνας από εδώ ήταν τόσο κοντά στον Πειραιά τη βοήθησε να αναπτυχθεί τόσο πολύ που τον 4ο αιώνα π.Χ. έκοψε μέχρι και το δικό της νόμισμα. Εδώ κάτω από αυτό το υπόστεγο υπάρχει ένα κομμάτι των οχυρωματικών έργων της αρχαίας πόλης. Βασικά είναι ένας πύργος. Τείχη εκείνης της αρχαίας πόλης συναντάμε σε διάφορα σημεία σε αυτόν εδώ το λοφίσκο. Βασικά ότι έχει απομείνει από τα τείχη, γιατί εδώ παρότι έχει ταμπέλα αρχαιολογικός χώρος, πρακτικά είναι ελάχιστα τα πράγματα που μπορείς να δεις. Να ένα κομμάτι των τείχων εδώ στο έδαφος. Εδώ θα μπορούσε να είναι μια αρχαία πύλη της πόλης. Εδώ ακριβώς από πάνω είναι ο οικισμός Αμπελάκια της Σαλαμίνας. Εμείς θα συνεχίσουμε παραλιακά προς τα νότια για να βγούμε στο αρχαίο λιμάνι του νησιού. Περνάμε πολύ κοντά από τα ναυπηγεία που κατασκευάζονται και επιδιορθώνονται πολλά από τα καράβια που πλέουν στις θάλασσές μας και φτάνουμε στον κόλπο του αρχαίου λιμανιού, όπου είναι το γεωγραφικό σημείο του νησιού περισσότερο συνδεδεμένο με την ναυμαχία της Σαλαμίνας. Το πιο σημαντικό γεγονός για το οποίο η Σαλαμίνα έχει μείνει στην ιστορία είναι δίχως αμφιβολία η ιστορική ναυμαχία που έγινε εδώ πέρα στα στενά της Σαλαμίνας το Σεπτέμβριο του 480 π.Χ. Εδώ έχουμε το μνημείο με τον Μπεάνα των Σαλαμινομάχων. Ήταν κατά κάποιο τρόπο ο όρκος πριν ξεκινήσει η ιστορική ναυμαχία. «Ω παιδες Ελλήνων, είτε ελευθερούτε πατρίδα, ελευθερούτε δε παιδας, γυναίκας, θεών, τε πατρών, έδι θήκας, τε προγόνων, νυν υπερπάντων αγών». Και πάμε να πούμε και τη μετάφραση. «Εμπρός παιδιά των Ελλήνων, ελευθερώστε την πατρίδα, ελευθερώστε τα παιδιά σας, τις γυναίκες σας, τους βωμούς των θεών των πατέρων σας και τους τάφους των προγόνων σας. Τώρα είναι ο υπερπάντων αγώνας». Ένα από τα πιο σημαντικά στρατηγικώς κομμάτια της ναυμαχίας έγινε εδώ πέρα, σε αυτόν εδώ τον κόλπο, ανάμεσα στο ακροτήρι της Πούντας και το ακροτήρι της Κοινοσούρας. Κάπου στο κέντρο της Χερσονήσου της Κοινοσούρας, από την πάνω πλευρά, ακριβώς απέναντι από το ναυπηγείο, βρίσκεται ο τύμβος των Σαλαμινομάχων. Το μνημείο αφιερωμένο στους ήρωες που έπεσαν μαχόμενοι στην ναυμαχία της Σαλαμίνας, υπερασπίζοντας την ελευθερία της Ελλάδας. Είμαστε στη δεύτερη Περσική εκστρατεία, 10 χρόνια μετά την πρώτη, η οποία έληξε άδοξα για τους Πέρσες με τη μάχη του Μαραθώνα. Και ο Ξέρξης, γιος του Δαρίου, έρχεται να εκδικηθεί για τον πατέρα του με ακόμα περισσότερο στρατό. Καταφέρνει να νικήσει τον Λεωνίδα και τους 300 Θερμοπύλες. Έχουμε κάνει επεισόδιο στις Θερμοπύλες. Κατεβαίνει, καταλαμβάνει την Αθήνα. Οι Αθηναίοι την κάνουν και έρχονται εδώ στη Σαλαμίνα να προστατευτούν. Και τέλη Σεπτεμβρίου, εδώ στα στενά της Σαλαμίνας, ανάμεσα στην Αττική και το μεγαλύτερο νησί του Αρχοσαλονικού, δίνεται ο νυν υπερπάντων αγώνων. Το σημείο για τη μάχη επιλέχθηκε μετά από μεγάλη διαφωνία μεταξύ των ελληνικών δυνάμεων και ήταν ο Θεμιστοκλής αυτός που επέμενε να γίνει εδώ η μάχη και όχι στο νησμό της Κορίνθου και κατάφερε να πείσει τους υπολείπους λέγοντας τη φράση που έμεινε στην ιστορία «Πάταξον μεν, άκουσον δε». Οι Έλληνες, δηλαδή συμμαχικές δυνάμεις των ελληνικών πόλεων κρατών, είχαν μαζέψει περίπου 370 πλοία. Από την άλλη, ο Περσικός στόλος απαριθμούσε περίπου στα 600 με 800 πλοία, ενώ κάποιοι άλλοι ιστορικοί λένε ότι ήταν πολύ περισσότερα, 1200. Τα Περσικά πλοία ήταν πολύ περισσότερα και για τον λόγο αυτό επιλέχθηκε το στενό της Σαλαμίνας για να γίνει ναυμαχία, ώστε να μην μπορεί αυτή η αριθμητική περιοχή των Περσών να μεταφραστεί στο πεδίο. Επίσης, τα Περσικά πλοία ήταν μεγαλύτερα και πιο δυσκίνητα και για τον λόγο αυτό σε ένα στενό περιβάλλον οι Έλληνες είχαν ένα έξτρα πλεονέκτημα. Όπα, θέλω εδώ να σας δείξω κάτι. Όταν ξεκίνησε η ναυμαχία, ο Περσικός στόλος ήταν παραταγμένος εδώ πέρα, από αυτή τη μεριά, παράλληλα με τις ακτές της Αττικής. Ενώ ο Ελληνικός στόλος ήταν παραταγμένος από αυτή εδώ τη μεριά και εκτινόταν από την άκρη της Κοινοσούρας μέχρι την άκρη της Πούντας. Και έτσι έφραζε την είσοδο στο αρχαίο λιμάνι. Πάμε να συνεχίσουμε. Μετά το τέλος της ναυμαχίας, οι απώλειες για τους Έλληνες ήταν 40 πλοία, ενώ για τους Πέρσες σχεδόν 200 πλοία. Και δεν ήταν μόνο ο αριθμός των πλοίων που χάσανε, ήταν και ψυχολογική πανολεθρία. Έφυγαν άρων-άρων, υποχώρησαν και πάνω στην υποχώρηση είχαν ακόμα περισσότερες απώλειες.
Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Η ναυμαχία της Σαλαμίνας ήταν μια από τις πιο σημαντικές ιστορικές μάχες της Ελλάδας. Εδώ οι Έλληνες δείξαν τι μπορούν να καταφέρουν όταν είναι ενωμένοι. Τιμή και δόξα στους Σαλαμινομάχους μας. Αθάνατοι! Ο επόμενος οικισμός που συναντάμε πηγαίνοντας νότια στην ανατολική ακτή της Σαλαμίνας είναι τα Σελήνια. Είναι το μέρος που θα μείνουμε τις μέρες που θα είμαστε εδώ στη Σαλαμίνα. Η πανέμορφη εκκλησία στο κέντρο της παραλίας των Σεληνίων είναι ο Άγιος Νικόλαος. Και παρεμπιπτόντως εδώ στα Σελήνια έχει μερικά πάρα πολύ όμορφα παλιά σπίτια. Για παράδειγμα αυτό εκεί πέρα πίσω είναι του 1923, 100 χρόνων σπίτι. Στο δέντρο έχουν βάλει σπιτάκια για πουλιά. Και εδώ είναι το μέρος που θα μείνουμε, τα βοτσαλάκια. Βασικά δίπλα είναι το ξενοδοχείο που έχει κανονικά δωμάτια και αυτό εδώ είναι με διαμερίσματα σουίτες. Wow, τι τέλειο δωμάτιο! Βασικά διαμέρισμα, σπίτι ολόκληρο. Έχει υπερτεράστια κουζίνα, τραπεζαρία, υπερσαλόνι και 2 κρεβατοκάμαρες. Και μπαλκονάκι με φάτσα κάρτα τη θάλασσα και πριβέ τζακούζι. Και αφού είμαστε στο μέρος που θα μείνουμε, πλένουμε καλά τα χέρια μας με υγρό αρωματικό κρεμοσάπουνο πριν πάμε πάλι έξω. Τακτοποιηθήκαμε, φρεσκαριστήκαμε και πάμε τώρα μια βόλτα στην πόλη. Πάμε Σαλαμίνα. Είμαστε στη Λεωφόρο Σαλαμίνα, στο πιο κεντρικό δρόμο του νησιού που ενώνει τα Παλούκια το λιμάνι με το κέντρο της Σαλαμίνας. Με το που μπαίνουμε στην πόλη της Σαλαμίνας, ερχόμενοι από το λιμάνι τα Παλούκια, μας υποδέχεται ο Σαλαμινομάχος. Η Σαλαμίνα τιμάει με το παραπάνω το ένδοξο παρελθόν της. Από εδώ, από αυτό το σταυροδρόμι, ξεκινάνε 2 κεντρικοί δρόμοι. Ένας που πηγαίνει παραλιακά προς τα νότια, προς το Εάντιο, και ένας ακόμα πηγαίνει από τη βόρεια πλευρά παραλιακά μέχρι τον Άγιο Νικόλαο. Η πόλη Σαλαμίνας βρέχεται από τον κόλπο της Σαλαμίνας, που είναι στο κέντρο του νησιού και κοιτάει δυτικά. Κούλουρη Σαλαμίνα λεγότανε παλιά επειδή έχει έτσι λίγο κυκλικό σχήμα και μοιάζει με κουλούρι. Και γι' αυτό έχει βγει και η φράση «Η ψυχή μου πήγε στην Κούλουρη» από τότε που οι Αθηναίοι, κυνηγημένοι, ήρθαν εδώ στη Σαλαμίνα. Η φράση αυτή επικράτησε κυρίως στην εποχή της τουρκοκρατίας. Αυτό που με τη μία σου τραβάει το μάτι όταν βρεθείς εδώ είναι ο εντυπωσιακός βράχος με τον προφήτη Ηλία. Είμαστε στη βόρεια συνοικία της Σαλαμίνας, πίσω από το βράχο του προφήτη Ηλία και ήρθαμε εδώ, γιατί από εδώ ξεκινάει το μονοπάτι που ανεβαίνει πάνω στην κορυφή. Και βασικά δεν είναι μονοπάτι, είναι κανονικά σκαλιά. Εντάξει, στην αρχή ήταν τα καλά σκαλοπάτια, εδώ έχει μονοπάτι, λογικά πιο πάνω έχει και άλλα σκαλοπάτια, αλλά τέλος πάντων, το νόημα είναι ότι είναι εύκολο να ανέβεις πάνω, λίγο κουραστικό, αλλά γίνεται. Παίρνει κανένα δεκάλεπτο να ανέβεις πάνω και αν θέλεις να πας και να βρεις και την εκκλησία ανοιχτή πρέπει να ανέβεις Σάββατο ή Τρίτη απόγευμα. Σήμερα που πάμε είναι Κυριακή, άρα η εκκλησία θα είναι κλειστή, αλλά αυτό δεν μας πειράζει καθόλου γιατί ο λόγος που πάμε είναι άλλος. Και εννοείται πως και σε αυτό το ταξίδι έχουμε μαζί μας την αγαπημένη μας τσάντα, την υπεροικολογική τσάντα φτιαγμένη από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια. Εντάξει, τι απίθανη θέα είναι αυτή! Το σημείο με την καλύτερη θέα σε όλη τη Σαλαμίνα. Αυτός ήταν ο βασικός λόγος που ανεβήκαμε εδώ πάνω, για να απολαύσουμε αυτή τη μαγική θέα. Όλη η πόλη της Σαλαμίνας στο πιάτο.
Και βασικά από εδώ φαίνεται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι όλου του νησιού. Όλος ο κόλπος της Σαλαμίνας, οι δύο Χερσόνησοι στα βορειοδυτικά, εκεί στον απέναντι λόφο οι δύο ανεμόμυλοι της Σαλαμίνας και εδώ υπέροχος προφήτης Ηλίας με το τεράστιο σταυρό από τη μία μεριά και η ελληνική σημαία που ανεμίζει αγέροχη από την άλλη. Και από αυτή τη μεριά στο βάθος φαίνονται τα Παλούκια, το νησάκι του Αγίου Γεωργίου και δεξιά η Χερσόνησος της Πούντας και η Χερσόνησος της Κοινοσούρας. Και στο βάθος το Πέραμα. Εδώ είμαστε σε υψόμετρο περίπου 100 μέτρα, ενώ το ψηλότερο σημείο σε όλη τη Σαλαμίνα είναι το Μαυροβούνι, εκεί απέναντι στο κέντρο του νησιού, με υψόμετρο 365 μέτρα. Σε αυτό σημείο αξίζει να πούμε και μερικά πράγματα για το όνομα του νησιού. Σύμφωνα με τη μυθολογία, το νησί πήρε το όνομά του από την Νεράιδα Σαλαμίνα, που ήταν κόρη του θεού Ασοπού και της Μετώπης. Αδελφή της Σαλαμίνας ήταν η Αίγινα και σύζυγός της ο θεός της θάλασσας, ο Ποσειδώνας. Το όνομα Σαλαμίνα το συναντάμε και στον Όμηρο, στην Ιλιάδα, και λέγεται ότι προέρχεται από τις λέξεις σαλ, που είναι το αλάτι, άλας, και από το αμίς, στο κέντρο. Σαλαμίς, στο κέντρο του αλατιού, δηλαδή στο κέντρο του θαλασσινού νερού. Ο ορισμός του νησιού. Άλλα ονόματα που είχε η Σαλαμίνα στο παρελθόν ήταν Σκυράς από τον ήρωα Σκύρο και Πιτιούσα από τον Πίτης που ήταν το Πεύκο. Κάτι που μας υποδηλώνει ότι πάντα η Σαλαμίνα είχε πολλά πεύκα. Και ένα άλλο όνομα, Κυχρία, από τον βασιλιά Κυχρέα που ήταν γιος της Νεράιδας Σαλαμίνας. Έτσι όπως είμαστε ωραία αραχτοί εδώ, με αυτή την υπέροχη θέα, ας φάμε ένα μιλαράκι. Και όχι ό,τι και ό,τι μιλαράκι, αγαπημένο ελληνικό μιλαράκι από τη Ζαγορά του Πηλίου. Ο λόφος στα βορειοδυτικά από εδώ λέγεται λόφος Πατρίς. Αυτό είναι μήλο. Λοιπόν, δεν νοείται να έρθετε σε Σαλαμίνα και να μην ανέβετε εδώ πάνω να απολαύσετε τη θέα. Αυτό εδώ παίζει να είναι το γήπεδο ποδοσφαίρου με την πιο ωραία τοποθεσία σε όλη την Ελλάδα. Έχει νερό και από τις δύο μεριές, βασικά από τις τρεις μεριές. Είναι σαν να είναι ένα γήπεδο ποδοσφαίρου σε νησί. Μου θυμίζει λίγο το γήπεδο ποδοσφαίρου που είχαμε συναντήσει στα νησιά Φερόε και ένα άλλο που υπάρχει στα νησιά Λοφότεν στην Νορβηγία. Και ξέρω τι σκέφτεστε, τι γίνεται όταν βαρέσει κάποιος ένα τόσο άστοχο σουτ που φύγει μπάλα στη θάλασσα και αντί για μπεκάτσα βαρέσει τσιπούρα. Γεια σου, γεια το όνομά σου. Γιώργος. Γεια σου Γιώργο, από εδώ είσαι. Από εδώ, Σαλαμινιώτης. Ωραία, και τι έχετε εδώ πέρα. Εδώ έχουμε το καλύτερο και πάμε στο νησί. Ωραία, τέλεια. Το Άιβαλι. Τι κάνετε. Έλα σε κεράσω κάτι. Πώς πάτε. Καλά ρε φιλαράκι εδώ. Ωραία, τέλεια. Εντάξει, έχω να πω ότι Σαλαμίνα έχει πολύ ευχάριστους και φιλόξενους ανθρώπους. Ο ήλιος δει, τα χρώματα είναι υπέροχα και εμείς θα πάμε για ξεκούραση και θα επιστρέψουμε εδώ στο κέντρο της πόλης Σαλαμίνα το πρωί για να συνεχίσουμε την εξερεύνηση. Καληνύχτα! Το Happy Traveler στο μεγαλύτερο νησί του Αργοσαρονικού της Σαλαμίνα συνεχίζεται. Επιστρέψαμε στην πόλη της Σαλαμίνας, είναι πλέον πρωινή ώρα και πάμε να την εξερευνήσουμε ξεκινώντας από την Ιχθυαγορά. Καλώς όρισε, θα ακολουθούμε λίγο. Να είστε καλά. Πώς είστε? Καλά, καλά. Από όλα τα καλά έχουμε σήμερα. Μπαρταράνε. Ορίστε. Γεια σας. Είδατε τι έχει ο Χαρίλαος. Έχει πολλούς ψαράδες στο νησί. Πάρα πολύ. Έχει και καλά παιδιά. Έτοιμους ανθρώπους. Εργαζόμαστε με τιμιότητα και αξιοπρέπεια. Και τα χταπόδια του Αργοσαρονικού λιάζονται εδώ πέρα μπροστά στην αγορά που έχει ουζερή. Μπαίνουμε τώρα στην καρδιά της πόλης και εδώ είναι η βασική αγορά της Σαλαμίνας με όλα τα μαγαζιά. Ο κεντρικός εμπορικός δρόμος της πόλης, η Λεωφόρος Φανερωμένης. Ο Κώστας, και εσύ είσαι στον εμπορικό σύλλογο. Είμαι ο πρόεδρος του εμπορικού συλλόγου Σαλαμίνας, έχω αυτή την τιμή. Πάντως βλέπω γενικά η Σαλαμίνα έχει τα πάντα, έτσι. Ένα αδικημένο νησί θα λέγαμε. Παρεξηγημένο κάπως. Βεβαίως, ιστορία, αρχαιολογική, όλοι γνωρίζουμε την ναυμαχία. Και βήματα που κάνουμε πλέον είναι προς ανάδειξη της και τουριστικά. Ο Βέργης Χαράλαμπος, είμαι εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Σαλαμίνας. Εδώ είναι ο Άγιος Ανδρέας, μία από τις μεγάλες ενορίες του νησιού. Είσαι καλά, αγόρι μου. Ναι, ωραία. Καλώς όρισες. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Στην μεταξύ, η Σαλαμίνα έχει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Ο πληθυσμός της συνεχώς αυξάνεται σε σχέση, παράδειγμα, με άλλα νησιά της Ελλάδας που χρόνο με το χρόνο μειώνει το πληθυσμός. Εδώ σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Γεια σας, τι κάνετε? Τι κάνετε? Καλά, εσείς? Βλέπουμε από
αγαπάτε σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Και το εξωτερικό. Βέβαια. Τι ωραίες εκπομπές κάνετε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Είστε όλοι καλά. Τέλεια, πόσο πολύ ωραία. Σαλαμίνα, την ωραία μας. Ήρθαμε βόλτα. Μπράβο, καλά κάνατε. Χάρηκα πάρα πολύ που σας είδα. Γεια σας. Να είσαστε πάντα έτσι. Επόμενη στάση, ο ιερός ναός του Αγίου Δημητρίου, όπου συναντήσαμε και τον πατέρα Ανάργυρο Ευδαίμων, που ήταν ο ιερέας που ανακάλυψε μέσα στην εκκλησία τον τάφο του Γιώργου Καραϊσκάκη το 1996. Γεια σας, πάτε. Εδώ είναι η ιστορική εκκλησία. Είναι η πιο παλαιά ενορία του νησιού. Αυτή ήταν και ο Μητροπολιτικός Ναός μέχρι το 1935. Αυτή η εκκλησία εδώ πέρα, που είμαστε αυτή τη στιγμή, είναι του 1806. Αλλά χτίστηκε επειδή πάλιωσε η πιο παλιά από αυτήν, η οποία ήταν του 1695. Είναι σχεδόν σύγχρονη με τη φανερωμένη. Στα θεμέλια του παλιού αυτού ναού χτίστηκε η καινούργια εκκλησία, με αυτό το ρυθμό το νεοκλασικό, που ήταν η μόδα της εποχής, και έμελε να συνδέσει τη μοίρα της αυτή η εκκλησία με τον ήρωα Γεώργιο Καραϊσκάκη, που εδώ εκκλησιαζότανε και εδώ έκανε τα αφιερώματά του. Έχουμε και τα όπλα, τα οποία υπάρχουν εκεί πέρα. Αλλά όλη η ιστορία του νησιού, και η εθνική, και η πολιτιστική, και η κοινωνική, σε αυτό το ναό μέσα έχει να κάνει. Όλα τα έγγραφα του νησιού, της Σαλαμίνος, ακόμα και τα πρικοσύμφωνα, έχουν εχέγγυο και γράφουν το ναό του Αγίου Δημητρίου. Γιατί εδώ ήταν η κοινωνική ζωή όλη του νησιού. Η εικόνα είναι η κτητορική του ναού, η παλαιά, την οποία σήμωσε με τα άρματά του ο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Την έκανε αφιέρωμα στον Αγίου Δημήτρη, τον οποίο θεωρούσε και προστάτη του. Γι' αυτό κιόλας ζήτησε μέσα στο ναό του να τα αφήσει. Ή τον είχε προστάτη. Η κηδεία έγινε πότε, 23. Έγινε 23 Απριλίου του 1827, ανήμερα της γιορτής του. Παραμονή λαβώθηκε. Σωστά, ήρθε εδώ πέρα ότι θα σωζόταν, θα έκανε το θαύμα ο Άγιος. Δεν ήρθε ζωντανός στη Σαλαμίνα, αλλά η τελευταία του επιθυμία ήταν να ταφεί στο ναό, δίπλα σε αυτόν τον Άγιο που αγαπούσε. Όπως και έγινε. Το προσκυνητάρι και στα πόδια του προσκυνηταριού ο τάφος του ήρωα. Το λείψανο του Αγίου από τη Θεσσαλονίκη, του Αγίου Δημητρίου, το μυροβλίζον λείψανο. Και η εικόνα από πίσω είναι επαιτειακή από μία μεγάλη έκρηξη προπανίου που έγινε απέναντι από το ναό, δύο φιάλες, το 2013, 19 Μαΐου, και ενώ καταστράφηκαν τα πάντα γύρω από το οστικό κύμα, ο ναός έμεινε αλόβητος. Με κόσμο μέσα ο ναός, ημέρα Κυριακή. Τίνγκα η εκκλησία και σώθηκε ο ναός και ο κόσμος που ήταν μέσα και όλα τα γύρω-γύρω καταστράφηκαν. Μια εκκλησία μουσείο. Αυτό το κομμάτι είναι πρόσθετο. Το 1973 ήταν μικρή εκκλησία και προσθέθηκε και άνοιξε λίγο ο ναός. Είναι αφιερωμένο στον Άγιο Ραφαήλ της Μυτιλίνης. Είναι νέο κομμάτι της εκκλησίας. Εδώ λοιπόν εορτάζουμε τον Άγιο Ραφαήλ και εδώ είναι και τα κοιμήλια του ναού μέσα στις βιτρίνες, πλήθος Αγίων Λειψάνων. Του Αγίου Θωμά, του Αγίου Ελευθερίου, των Αγίων Αναργύρων, του Αγίου Νεκταρίου, της Αγίας Παρασκευής, το χέρι του Αγίου Παντελεήμονα. Ο τάφος δεν φαινότανε μέχρι το 1996. Ήτανε κάτω από το πάτωμα. Υπήρχαν όλες οι πληροφορίες, οι γραπτές, όχι οι θρύλοι, από τους ιστορικούς που ήταν παρόντες στην κηδεία του Καραϊσκάκη. Αλλά όμως όταν φτιάχτηκε το καινούριο κομμάτι, μπήκε καινούριο δάπεδο και έκλεισε τον τάφο. Οπότε δεν φαινότανε. Και ψάξαμε και βρήκαμε τον τάφο και τον αποκαλύψαμε. Δεν τον ανακαλύψαμε. Τον αποκαλύψαμε γιατί κανείς δεν ήξερε που είναι μέσα στο ναό. Και έτσι φάνηκε το 1996. Δηλαδή εδώ δεν υπήρχε. Όχι, πάτωμα ήταν. Ήταν όπως είναι εδώ. Όπως είναι εδώ, ναι. Ήταν πάτωμα. Το βρήκαν με τη μία. Όχι. Αρχίσαμε να ψάχνουμε από την κολόνα, από εκεί που υπήρχε η μαρτυρία, περιμετρικά της κολόνας, όπως έλεγαν τα γραπτά, και ακριβώς μόλις φτάσαμε εδώ απέναντι από τον Άγιο Δημήτρη, καταλάβαμε ότι ήταν κούφια από κάτω και ήταν ο τάφος. Και... πείτε το βάλα ακριβώς απέναντι από τον Άγιο Δημήτρη. Ναι, ήθελε στον Άγιο Δημήτρη, βέβαια. Αυτός είναι ο λόγος. Φοβερό. Η ώρα της ταφής του Καραϊσκάκη. Ο ναός αριστερά, ο Δεσπότης, παπάς, ο Μακρυγιάννης, ο Νικηταράς. Όλοι αυτοί που ήταν η συνοδεία του, οι δύο ιστορικοί, ο Περεβός και ο Ενιάν, και δείχνει ακριβώς την ώρα εκείνη πριν τον βάλουν στο λάκκο, αφού τέλειωσε η εξόδιος ακολουθία. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Και του Χριστού και του Αγίου Δημητρίου να έχεις. Εδώ στην αυλή του ναού έχει και μια πρωτομή του Γεώργιου Καραϊσκάκη. Γεια σας, τι κάνετε. Καλώς ήρθατε στο νησί μας, στο υπέροχο νησί μας. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι μεγάλη μας χαρά. Και μπορεί ο Άγιος Δημήτρης να είναι η πιο ιστορική εκκλησία της πόλης, αλλά ο Άγιος Μινάς είναι η Μητρόπολη της Σαλαμίνας.
Ο ναός αυτός ξεκίνησε να φτιάχνεται το 1867 και ολοκληρώθηκε το 1887. Πιο πριν υπήρχε εδώ ένας μικρότερος ναός και ήταν ο Γιώργος ο Γαλαίος που ήταν πλειοκτήτης εδώ της Σαλαμίνας εκείνη την εποχή και επειδή έκανε κάποια στιγμή ένα τάμα όταν ήταν στη θάλασσα και κινδύνεψε να πνιγεί στον Άγιο Μινά, σώθηκε και γι' αυτό μετά ήρθε και έχτισε αυτή την εκκλησία. Γεια σας, τι κάνετε. Είμαστε και στο νησί μας. Βέβαια. Είμαστε όλοι στην Ελλάδα, εμάς μας έχετε αφήσει εκτός. Ήρθε η ώρα. Αυτός ο Γιώργος Γαλαίος είχε πολλά σπίτια σε αυτή εδώ την περιοχή. Ένα από τα πιο όμορφα που σώζονται σήμερα στη Σαλαμίνα είναι εκείνο εκεί, το γωνιακό νεοκλασικό, που πάνω-πάνω έχει και αγάλματα. Γράφει και το όνομά του, Γάμα Γαλαίος. Γεια σας, Ευτύχη. Γεια σας. Εντάξει, έχει κουκλίστικες γωνίες αυτή η πόλη. Και βγήκαμε πάλι στην παραλιακή της Σαλαμίνας. Εδώ που έχει όλα τα ψαροκάικα, έχει αυτόν τον πολύ ωραίο ποδηλατόδρομο, μέρος για βόλτα, τα γήπεδα. Εδώ είναι εντελώς νησί η φάση. Φύγαμε προς την νότια πλευρά του κόλπου της Σαλαμίνας και είμαστε στο δρόμο που πηγαίνει προς Εάντιο. Εδώ σε αυτή την περιοχή υπάρχουν και τα πιο δημοφιλή beach bar του νησιού. Φτάσαμε στο Εάντιο, εδώ έχει υπέροχη θάλασσα και πολλά καλά μέρη για φαγητό. Εντάξει, κοιτάξτε πόσο κρυστάλλινα είναι εδώ τα νερά. Σε αυτό το μαγαζί πάνω στη θάλασσα θα φάμε. Κάτω έχει μεγάλη αίθουσα. Και πάνω έχει ταράτσα, πάμε. Πριν φάμε από λίμανση χεριών. Ταποδάκι βραστό, μαλακό, τέλειο. Γάβρος τηγανιτός, τηγανισμένο στην εντέλεια. Πολύ ωραία αυτά τα μύδια με τη σάλτσα μουστάρδας και καλαμάρι ολόφρεσκο. Εντάξει, όλα τα λεφτά. Κοιτάξτε εδώ καλαμάρι. Αληθινό καλαμάρι. Όλα ένα και ένα, ολόφρεσκα. Έχω γίνει χάλια, κλασικά. Αλλά νομίζω ότι αυτό που εκλείψε την παράσταση είναι το τηγανιτό κολοκυθάκι. Είναι πεντανόστιμο και μάθαμε ότι είναι από μποστάνι εδώ δίπλα. Και μετά το φαγητό μπήκαμε πάλι στο αυτοκίνητο για να συνεχίσουμε την εξερεύνηση. Πάμε τώρα να εξερευνήσουμε την νότια πλευρά του νησιού. Θα πάμε προς Κακή Βίγλα και Περιστέρια και θα γυρίσουμε από την άλλη μεριά, από Κονάκια και από Μονή Αγίου Νικολάου. Λίγο πάνω από το Εάντιο, στο δρόμο που πηγαίνει προς Κακή Βίγλα, συναντάμε την ελιά της Όσας, που έχει ηλικία πάνω από 2.500 έτη. Αυτή εδώ η ιστορική ελιά είναι ο μοναδικός επιζών οργανισμός που υπάρχει στη Σαλαμίνα από την εποχή της Ναυμαχίας. Αυτή η γέρικη ελιά έχει ένα τεράστιο κορμό στο κέντρο, αλλά έχει και 4 μικρότερους γύρω-γύρω. Είναι πρακτικά 5 δέντρα σε ένα. Την ελιά αυτή λέγεται ότι φύτεψε ο Πισίστρατος εκείνη την εποχή και το όνομά της το πήρε από μια φτωχή κοπέλα, την Όρσα, η οποία είχε αυτή την ελιά μοναδική της πρίκα. Ήρθανε το 2020 κάποιοι επιστήμονες, αναλύσανε το δέντρο και ουσιαστικά με τη βούλα είπαν ότι αυτή η ελιά είναι 2.500 ετών. Οδηγώντας προς τα νότια, αφήσαμε στο δεξί μας χέρι τον κόλπο του Εάντα, όπου βρίσκεται η παραλία Eas Club και συνεχίσαμε ακόμα πιο κάτω. Φτάσαμε στα Περιστέρια, στο νότιο-νότιο τμήμα της Σαλαμίνας. Εδώ είναι ένας άλλος κόσμος. Έχει κάτι υπεργραφικά νησάκια απέναντι, όπου στο τελευταίο υπάρχει και μια πολύ όμορφη ελληνική σημαία. Κατά πράσινο τοπίο, διάσπαρτα τα σπιτάκια. Αλλά αυτό που ήρθαμε να βρούμε εδώ στα Περιστέρια είναι το σπήλαιο του Ευρυπίδη. Στο βουνό πάνω από τα Περιστέρια βρίσκεται το ιστορικό σπήλαιο του Ευρυπίδη. Είναι περίπου 15 λεπτά περπάτημα από το πάρκινγκ που αφήνει στο αυτοκίνητο. Πάμε να ανέβουμε. Έχει ένα πολύ εύκολο και ξεκάθαρο μονοπάτι που ανεβάζει σπηλιά. Ο Ευρυπίδης ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς τραγικούς ποιητές στην αρχαία Ελλάδα και ήταν ένας από τους 3 μεγάλους διδασκάλους του Αττικού δράματος στο αρχαίο ελληνικό θέατρο. Ο Ευρυπίδης γεννήθηκε εδώ στη Σαλαμίνα και το ενδιαφέρον είναι ότι γεννήθηκε ακριβώς στην ημερομηνία της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας, το 480 π.Χ. Αν είχαν χάσει οι Έλληνες στην Ναυμαχία της Σαλαμίνας, πιθανότατα
να μην υπήρχε ο Ευρυπίδης και όλα τα έργα. Και ο Χρυσός Αιώνας, Περικλή και όλη η Ελλάδα όπως την ξέρουμε σήμερα. Εδώ καθώς ανεβαίνουμε προς τα πάνω, συναντάμε και το Ιερό του Διονύσου, στο οποίο δίπλα υπήρχε και μια αρχαία πηγή. Ας συνεχίσουμε πιο πάνω τώρα να βρούμε το σπήλαιο. Όσο ανεβαίνουμε πιο πάνω, αρχίζει η θέα και γίνεται μαγεία. Φτάσαμε στη σπηλιά του Ευρυπίδη! Δεν είναι καμιά τεράστια είσοδο, αλλά πηγαίνει μέσα αρκετά. Για την ακρίβεια, έχει μήκος 47 μέτρα. Ο Ευρυπίδης λέγεται ότι ήταν αρκετά αντικοινωνικός. Δεν γούσταρε καθόλου να είναι με κόσμο. Για τον λόγο αυτό ερχόταν σε αυτή εδώ τη σπηλιά, μόνιαζε και έγραφε τα έργα του. Κάποια από τα πιο σημαντικά έργα, κάποιες από τις πιο σημαντικές αρχές ελληνικές τραγωδίες έχουν γραφτεί σε αυτή εδώ τη σπηλιά. Για παράδειγμα, οι Βάκιες, η Ιφηγένεια Ναυλίδη, η Ιφηγένεια εν Ταύρης και φυσικά δεν ξεχνάω την Ηλέκτρα. Το έργο Ηλέκτρα είναι πολύ πιθανό να γράφτηκε από τον Ευρυπίδη σε αυτή εδώ τη σπηλιά. Εννοείται, θέλει πάρα πολύ προσοχή, γενικά επίσημα απαγορεύεται να μπεις εδώ μέσα. Αν έρθετε και έχετε κάποια σχετική εμπειρία, μπορείτε λίγο να δοκιμάσετε έτσι 2-3 μέτρα να δείτε πώς είναι. Αλλά η προτροπή είναι δεν μπαίνεις μέσα. Έχει μια δεύτερη είσοδο, στην οποία φαίνεται ότι παλιά είχαν βάλει κάτι σαν πόρτα. Αυτό μάλλον είναι το μακρύ σπήλαιο που φτάνει τα 47 μέτρα. Κάποιοι φαίνεται ότι θέλανε να μπουν βαθιά μέσα, γι' αυτόν τον λόγο βάλανε ένα σκηνάκι εδώ, δέσανε τον μύτο της Αριάδνης για να μπορούν να γυρίσουν πίσω στην έξοδο. Πολύ μυστηριώδη σπήλαιο, πηγαίνει και πηγαίνει και πηγαίνει. Εδώ έχει μια αρκετά μεγάλη σάλα. Μπράβο Διονύση, έγραψες το όνομά σου, ξέρουμε ότι πέρασες από εδώ. Συγχαρητήρια! Μπράβο! Έχει και σήμανση, έχει βέλη σε κάποια σημεία. Βασικά αυτά εδώ τα μαύρα βέλη και τα σημάδια δείχνουν την έξοδο. Αν έχεις μπει μέσα και μετά φτάσεις εδώ στο σταυροδρόμι και δεν ξέρεις προς τα που πρέπει να πας, βλέπεις το μαύρο βέλος και πας προς τα εκεί. Φαίνεται και το φως στο βάθος. Έχει κάτι επικά πετρώματα. Εδώ κάποτε το έσπασαν για να ανοίξουν το πέρασμα για την άλλη μεριά. Και να είμαστε! Βγήκαμε πάλι έξω! Πριν φύγουμε θα ράξουμε να φάμε κάτι. Τα αγαπημένα μας μπισκότα. Φρουτένια μπιάνκα γεμιστά με κρέμα μπανάνας. Είμαστε κάτω από τον οικισμό Κολώνες στην παραλία Πατητήρη.
Εδώ αυτή η παραλία λέγεται Πατητήρι και λέγεται έτσι επειδή παλιά είχε πολλά αμπέλια, είχε πατητήρι, πατούσαν τα σταφύλια και κάναν μούστο. Εδώ υπάρχει και μια πάρα πολύ ωραία μικρογραφία Τριήρης από την Ναυμαχία της Σαλαμίνας και από κάτω έχει γραμμένο τον πεάνα των Σαλαμινομάχων. Απ' την άλλη μεριά βλέπουμε μια υδρόγειο, μια γαία και γράφει «Γαία θεά μητήρ μακάρων θνητών των ανθρώπων αντρόφε ανωτέρα». Λείπουν κάποια γράμματα. Αυτό είναι το νοτιότερο λιμανάκι στη Σαλαμίνα, αλλά το νοτιότερο σημείο του νησιού είναι όχι αυτός ο κάβος, ο επόμενος, όπου υπάρχει ένας τεράστιος φάρος του πολεμικού ναυτικού. Εκείνος ο φάρος τον αποκαλούν και το φάρο και είναι το νοτιότερο σημείο της Σαλαμίνας. Γεια σας! Τι κάνετε? Το όνομά σας? Νίκος. Ο κύριος Νίκος και η κυρία? Χρυσούλα. Από εδώ είστε? Έχουμε εδώ μένουμε, έχουμε... Έχει πολλοί κόσμος εξοχικά εδώ, καλοκαίρι, χαμός. Γίνεται το κάτι άλλο. Στην κορυφή αυτού εδώ του λόφου από πάνω υπάρχει ένα κυκλικό ιστορικό μνημείο που λέγεται ότι ήταν ταφικό μνημείο του 4ου με 5ου αιώνα π.Χ. Μέσα στο δάσος, λίγο πιο πάνω από το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, υπάρχει ένα από τα πιο όμορφα μέρη σε όλη τη Σαλαμίνα. Είναι ο Ιππικός Όμιλος, το Φιλιππικόν. Ήρθαμε να δούμε τα λογάκια. Κοίτα όμορφα πηγαίνει, ε. Το μέρος είναι μέσα στη φύση και είναι πάρα πολύ όμορφα διαμορφωμένο. Υπάρχει και πισινούλα και χώρες εκεί, καφέ με τραπεζάκια και φυσικά αυτή η τεράστια αλάνα που γίνονται μαθήματα υπασίας. Και εκτός από μαθήματα υπασίας, σε αυτόν τον υπέροχο χώρο κάνουν και εκδηλώσεις, για παράδειγμα δεξιώσεις γάμων. Εμείς αρχίσαμε τα χάδια με αυτό το υπέροχο πόνι, τον Λάκη, και ο Βασίλης, ο οποίος είναι εκπαιδευτής εδώ και πρωταθλητής Ελλάδος στην υπασία, μας πρότεινε αν θέλαμε η μεγάλη μας κόρη να κάνει μια βόλτα με τον Λάκη. Και σιγά μη δεν έκανε. Εντάξει, τέλεια εμπειρία. Και ωραία, οι αγώνες, τα μαθήματα. Όλα. Όλα. Οι αγώνες είναι για μας, τα μαθήματα είναι το αποτέλεσμα της γνώσης που έχουμε. Είναι ωραίο να βλέπεις κάποιον, να του βλέπεις πέντε πράγματα, να τα καταλαβαίνει και να προχωράει και να βλέπεις αποτέλεσμα. Ο Λάκη είναι 15 χρονών. 15. Ο Λάκη. Τον έχεις από 2 ετών. Ναι. Γι' αυτό το ξανθώ. Το περιποιείστε ή έτσι είναι? Όχι, χτένισμα, βούρτισμα κάθε μέρα. Η σύνδεση που μπορούν να αποκτήσουν τα παιδιά με τα ζώα και ειδικά με τα άλογα είναι άλλου επίπεδου. Θα έλεγα πνευματικού επίπεδου που ίσως εμείς οι μεγάλοι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Πάτε, γεια σας. Ευχαριστούμε. Γεια σας, ευχαριστούμε. Βρήκαμε τώρα τον κεντρικό δρόμο που πηγαίνει από το Εάντιο στα Κανάκια. Είμαστε στο δρόμο που πηγαίνει προς Μονή Αγίου Νικολάου και Κανάκια. Απ' τη μία μεριά βλέπουμε τον κόλπο της Σαλαμίνας και απ' την άλλη μεριά φαίνεται η ανατολική πλευρά του νησιού. Από εδώ βλέπουμε και Πειραιά, Αθήνα. Εν τω μεταξύ, αυτό εδώ το Πευκοθάσος που είναι πάνω από τα Κανάκια και γύρω από τη Μονή του Αγίου Νικολάου, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Σαλαμίνας, είναι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο Πευκοθάσος σε όλη την Αττική. Και ναι, η Σαλαμίνα διοικητικά ανήκει στην Αττική. Με το που στρίβει στη στροφή, έχει ένα τεράστιο σταυρό και εδώ φαίνεται κάτω το μοναστήρι, φάτσα κάρτα, στο πιάτο. Το πανέμορφο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, καθώς επίσης και το μικρό εκκλησάκι του Ιωάννη του Καλυβίτη που είναι εκεί απέναντι. Κοιτάξτε πόσο πράσινο είναι το σκηνικό. Αυτό το φαράγγι καταλήγει στα Κανάκια όπου βρίσκεται και η Μυκηναϊκή Ακρόπολη. Και να που φτάσαμε και στα Κανάκια. Τα Κανάκια ήταν αυτός ο μακρόστονος οικισμός από τον οποίο περάσαμε και εδώ είναι το τέλος του, η παραλία. Η παραλία Κανάκια. Μία από τις πιο όμορφες και μεγάλες παραλίες της Σαλαμίνας. Κάτω έχει λεπτό βότσαλο και το μεγάλο πλεονέκτημα της παραλίας είναι ότι κοιτάει δυτικά. Και έχει και ένα ακόμα καλό αυτή η παραλία. Έχει μια ταβέρνα με πολύ καλό φαγητό. Πάνω στο λόφο που βρίσκεται στη νότια πλευρά του οικισμού και της παραλίας υπάρχει μια αρχαία Μυκηναϊκή Ακρόπολη. Σύμφωνα με αρχαιολογικές πληροφορίες, αυτή η συγκεκριμένη Ακρόπολη ήταν ο αρχαίος οικισμός της Σαλαμίνας που χρησιμοποιήθηκε και κατοικήθηκε για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Λέγεται ότι η συγκεκριμένη Μυκηναϊκή Ακρόπολη γνώρισε την ακμή της τον 13ο αιώνα π.Χ. Μιλάμε για 1300 χρόνια πριν από το 0. Περίπου
3.500 χρόνια πριν από τώρα. Λέγεται ότι αυτό ήταν το παλάτι του βασιλιά Έαντα. Καλημέρα! Μια νέα μέρα ξεκινάει στα σελήνια της Σαλαμίνας. Το μέρος το πρωί εδώ είναι πανέμορφο γιατί βγαίνει ο ήλιος πίσω από την Αττική και λούζει την ανατολική πλευρά της Σαλαμίνας με αυτό το υπέροχο φως. Η μέρα η καλή ξεκινάει με την καφεδάρα μας. Αγαπημένος ιταλικός καφές που το φτιάχνουμε στη στιγμή από κάψουλα με την ταξιδιωτική εσπρεσιέρα που πάντα κουβαλάμε μαζί μας. Αυτός είναι καφές. Καφεδάρα. Φύγαμε από την πόλη της Σαλαμίνας στο δρόμο που πηγαίνει προς τα βόρειο-δυτικά, τη λεγόμενη Λεωφόρο Φανερωμένης, και ήρθαμε στην περιοχή που βρίσκεται η Ιερά Μονή της Παναγίας Φανερωμένης, που είναι το πιο διάσημο μοναστήρι της Σαλαμίνας. Πριν πάμε να δούμε το μοναστήρι, ήρθαμε να δούμε αυτό το απίθανο σπίτι πάνω στη θάλασσα. Γεια σας, κυρία Λίτσα. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο νησί μας. Ο ποιητής Άγγελος Κελιανός έζησε σε αυτό εδώ το σπίτι κάποια χρόνια της ζωής του και λέγεται ότι σε αυτό εδώ το σπίτι έγραψε κάποια από τα πιο διάσημα έργα του. Έμεινε πολύ καιρό εδώ πέρα. Από το 1933 με τη δεύτερη σύζυγό του την Άννα ήρθαν και κατοίκησαν εδώ. Του παραχωρήθηκε το σπίτι από την Ιερά Μονή Φανερωμένης και έζησε κατά διαστήματα, αλλά μεγάλα διαστήματα. Έκανε πολλές φιλίες, κουμπαριές με ντόπιους και οι κάτοικοι εδώ της Σαλαμίνας τον αγκάλιασαν με μεγάλη αγάπη. Το σπίτι σήμερα είναι επισκέψιμο? Το σπίτι είναι επισκέψιμο. Η διαχείριση ανήκει στο Δήμο Σαλαμίνας, στο νομικό πρόσωπο Βιβλιοθήκη Λεωγραφικό Μουσείο. Η επισκεψιμότητα είναι μεγάλη, αλλά πλέον επειδή δεν υπάρχει προσωπικό μόνιμο για να είναι κάθε μέρα ανοιχτό και τα Σαββατοκύριακα, γίνεται η επίσκεψη μόνο με ραντεβού. Ο Άγγελος Κελιανός γεννήθηκε στη Λευκάδα το 1884 και ένα μεγάλο διάστημα της ζωής του, από το 1933 στο 1949, 16 ολόκληρα χρόνια, έζησε εδώ στη Σαλαμίνα, σε αυτό εδώ το σπίτι. Έτσι ήταν το σπίτι παλιά. Και εδώ μια συλλογή με χειρόγραφά του. Αυτή είναι η ρόμπα η φαντή του Άγγελου Σικελιανού που είχε φτιάξει η γυναίκα του Ιάννα στον αργαλιό που είναι στο διπλανό δωμάτιο. Και εδώ ο πάνω όροφος. Α, εδώ ήταν πιο καθιστικό. Και εδώ ρέμβαζε. Εδώ δωμάτιο παρατηρητήριο, κοιτάξτε, έχει τρία παράθυρα που κοιτάνε γύρω-γύρω και η θέα μοναδική, μπροστά βλέπεις θάλασσα, σαν να είσαι σε καράβι. Εδώ υπάρχει και χρονολόγιο με όλες τις σημαντικές ημερομηνίες από τη ζωή του μεγάλου ποιητή. Κοιτάξτε εδώ, παλιό τηλέφωνο. Ήταν της Εύας Πάλμερ, της πρώτης του γυναίκας. Το είχε φέρει από την Αμερική το 1925. Είναι τηλέφωνο Bell 100 χρόνων, από τα πρώτα τηλέφωνα που υπήρχαν ποτέ. Γεια σας, κύριε Αλίτσα, ευχαριστούμε πολύ. Στο καλό να πάτε, ευχαριστούμε και εμείς που ήρθατε στο νησί μας να το προβάλλετε. Και πάμε τώρα να δούμε την Ιερά Μονή της Παναγίας Φανερωμένης που δεσπόζει επιβλητικά στη βορειοδυτική άκρη της Σαλαμίνας. Το μοναστήρι αυτό υπήρχε από τον 11ο αιώνα, αλλά είχε καταστραφεί κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας. Η εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα το μοναστήρι οφείλεται στον Άγιο Λαβρέντιο. Ο Άγιος Λαβρέντιος ήρθε εδώ το 1635 και άρχισε να το φτιάχνει. Βασικά, μετά από προτροπή της Παναγίας, που είχε δει ένα όραμα, ήρθε εδώ από τα μέγαρα από τα οποία καταγότανε για να βρει την εικόνα της. Βρήκε την εικόνα της στο χώρο εδώ του μοναστηριού και αποφάσισε να ξαναφτιάξει το μοναστήρι. Ξεκίνησε λοιπόν ο ίδιος με τα χέρια του, με το γιο του, να φτιάχνει το μοναστήρι. Έφτιαξαν την εκκλησία, τον τρούλο που είχε καταστραφεί, φτιάξαν και τη στέγη και αργότερα φέραν και έναν πολύ καλό αγιογράφο της εποχής, τον Γιώργο Μάρκου, από το Άργος, για να φτιάξει τις αγιογραφίες που έχει μέσα ο ναός. Είναι 3.500 αγιογραφίες, βασικά για την ακρίβεια 3.700 πρόσωπα απεικονίζονται.
Εδώ μέσα στο μοναστήρι βρίσκεται και ο τάφος του Ιωάννη Γκούρα, οπλαρχηγού της Επανάστασης του 1821. Στη διάρκεια της Επανάστασης του 1821, η μονή φανερωμένη Σαλαμίνας αποτελούσε καταφύγιο του αμάχου πληθυσμού της Αθήνας, των Μεγάρων και των γύρω περιοχών. Υπήρξε επίσης όμως σημείο συνάντησης και συνεδρίασης αγωνιστών που έλαβαν μέρος στην Επανάσταση. Κάνουν και εργασίες συντήρησης αυτή την εποχή. Αυτή εδώ τη μικρή εκκλησία την έφτιαξε ο Άγιος Λαβρέντιος αργότερα, δίπλα στο μεγάλο ναό, για να μπει μέσα η εικόνα της Παναγίας που είχε βρει ακριβώς στο σημείο που τη βρήκε. Αυτός είναι ο τάφος του Αγίου Λαβρεντίου και αυτή είναι η κάρα του. Αυτή είναι η εικόνα της Παναγίας φανερωμένης. Φύγαμε από το μοναστήρι και οδηγήσαμε λίγο πιο δυτικά, στο βορειοδυτικότερο άκρο του νησιού, όπου υπάρχουν καραβάκια που περνάνε απέναντι στα Μέγαρα. Μπορείς, αν θέλεις, στη Σαλαμίνα να έρθεις από το πέραμα, να τη δεις, να την εξερευνήσεις και μετά, ας πούμε, στα πλαίσια ενός road trip, να περάσεις από εδώ, από Μέγαρα και να συνεχίσεις για Πελοπόννησο. Από εδώ καραβάκι δεν έχει κάθε ένα τέταρτο όπως το πέραμα, έχει κάθε μισή ώρα το καλοκαίρι και κάθε μία ώρα, αν δεν κάνω λάθος, το χειμώνα. Πάμε να οδηγήσουμε τώρα αυτόν τον όμορφο δρόμο και να περάσουμε από την άλλη μεριά. Βγήκαμε στην νότια πλευρά της Χερσονήσου που βρίσκεται η Παναγία Φανερωμένη, στα βορειοδυτικά της Σαλαμίνας. Και εδώ αυτό το κομμάτι απέναντι είναι Αττική, είναι Μέγαρα. Κάνει ένα ζιγζάκ, πρέπει να δείτε στο χάρτη για να καταλάβετε ακριβώς πώς είναι. Εδώ έχει πάρα πολύ ήρεμες θάλασσες και παίζει να είναι ένα από τα πιο έτσι ειδηλιακά σημεία του νησιού. Πάμε να οδηγήσουμε σε αυτόν τον πανέμορφο δρόμο και να βρούμε κάποιο μέρος λίγο να αράξουμε και να πλατσουρίσουμε. Αυτός δεν είναι ο κόλπος που μπαίνει μέσα στην πόλη της Σαλαμίνας. Αυτός εδώ είναι ο κόλπος στα βόρεια, στα βορειοδυτικά. Και εκεί απέναντι έχουμε ένα νησάκι μακρόστενο που λέγεται Μακρόνησος. Και από πίσω ένα μικρό στρογγυλό νησί που λέγεται Ερεβιθούσα, που έχει ένα σταθμό αυτό με το φυσικό αέριο, με το LNG, κάτι τέτοιο. Εδώ έχει πολύ ωραία θάλασσα και έχει και τραπεζάκια για ράγμα. Και τώρα πάμε να οδηγήσουμε γύρω-γύρω παράλληλα με την ακτή και να φτάσουμε εκεί απέναντι. Περάσαμε από το στενό, τον Άγιο Γιώργιο του Στενού. Περνάμε και από το ξένο. Τώρα εδώ τελειώνει ο δρόμος, έχει ομαδόδρομο, αλλά μάλλον πηγαίνει. Θα το μάθουμε τώρα. Περάσαμε από την κάτω πλευρά και από το δεύτερο ακροτήρι που βρίσκεται στα βορειοδυτικά του νησιού και αυτός εδώ πίσω μας είναι ο κόλπος της Σαλαμίνας. Και αυτό εδώ το πανέμορφο γραφικό λιμανάκι λέγεται Ηλιακτής. Βασικά από εκείνη η παραλία μεγάλη και από εδώ είναι το λιμανάκι των Ψαράδων. Και τα νερά εδώ είναι πολύ ήρεμα επειδή ο κόλπος είναι προφυλαγμένος από όλες τις μεριές. Και αυτή εδώ είναι η μεγαλύτερη παραλία Ηλιακτής, όπου συνήθως έρχεσαι για μπάνιο. Και εδώ έχει και beach bar. Τι γίνεται? Είσαι καλά? Εδώ καλά είναι. Ήρθες. Εδώ είναι η βάση σου. Εδώ είναι η βάση μου. Ωραία. Τι το Ηλιακτή από πού βγαίνει? Είναι επειδή έχει ήλιο η ακτή ή ναι, κάτι άλλο? Γιατί το βλέπει όλη τη μέρα ο ήλιος. Α, επειδή κοιτάει νότια. Εδώ, μπράβο.
και τη βλέπει όλη τη μέρα σε όλο το πέρας της ο ήλιος. Τέλεια. Γι' αυτό δεν έχει ονομαστεί Ηλιακτή και είναι μία από τις πιο ωραίες παραλίες του νησιού μας. Τέλεια. Επιστρέφουμε τώρα πίσω προς την πρωτεύουσα, προς τη Σαλαμίνα. Από τον δρόμο που πάει σχεδόν παράλληλα με την ακτή κάτω του κόλπου της Σαλαμίνας. Μπαίνουμε και πάλι στην πόλη της Σαλαμίνας, αυτή τη φορά από τη δυτική πλευρά. Εδώ στη βόρεια ακτή του κόλπου βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Και από το κέντρο της πόλης μέχρι την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, στην παραλιακή, ο τόπος είναι γεμάτος με καφετέρειες και ταβέρνες. Η παραλιακή περατζάδα της Σαλαμίνας. Είμαστε και πάλι στην πανέμορφη παραλιακή της πόλης Σαλαμίνας. Εδώ πέρα που βρίσκονται τα γήπεδα, τα υπαίθρια, εκείνο το πανέμορφο γήπεδο που είναι μέσα στη θάλασσα. Και ήρθαμε να δούμε το κέντρο νεότητας, στο οποίο έχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον για τους επισκέπτες του νησιού. Μία ψηφιακή αναπαράσταση της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας. Εδώ σε αυτό το χώρο, εκτός από τα γήπεδα, έχουν το σπιτάκι του Σκυπρόσκοποι της Σαλαμίνας. Βασικά η Ένωση Παλαιών Προσκόπων. Άρα έρχονται και κάνουν δράση εδώ και από πίσω έχουν και τη βάρκα τους. Εδώ μπορεί κάποιος να μάθει τα πάντα για την Ναυμαχία της Σαλαμίνας. Εδώ χάρτης της περιοχής για να βλέπουμε πού έγινε ακριβώς η Ναυμαχία. Εδώ η Κοινοσούρα, εδώ είναι η Πούντα και εδώ η Ψιτάλια. Και αυτή είναι η διάταξη των στόλων πριν την Ναυμαχία. Δηλαδή από εδώ ήρθαν οι Πέρσες και εδώ μέσα ήταν οι Έλληνες. Εδώ υπάρχει μια εξοικείωση των παιδιών και παίζουν ντύνοντας τον οπλίτη τον τότε. Του βάζουμε κράνος, βάζουμε την ασπίδα, του δίνουμε το ξύφος, του βάζουμε το θώρακα μαζί με τις περικνημίδες και στο τέλος του δίνουμε και το δόρυ. Υπάρχει μια τρίδης μεγάλη κάπου στον Πειραιά, πού είναι αυτή? Υπάρχει στο Τροκαντερό, ναι. Το οποίο αυτή ανήκει στο πολεμικό ναυτικό. Αυτή είναι ξυλινή, είναι αντίγραφο. Τη φέρνουμε στη Σαλαμίνα κάθε 28 Σεπτεμβρίου, την οποία γιορτάζουμε τα Σαλαμίνια, γιορτάζουμε την Ναυμαχία. Στη θάλασσα κανονικά. Κανονικά, κανονικά. Απλά δεν είναι όλο το χρόνο μέσα στη θάλασσα, είναι κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι ένα αίτημα του Δήμου, όπου να την είχαμε μόνη μας στη Σαλαμίνα. Είναι αρκετά δύσκολο να το προσπαθούμε. Ο χώρος γενικά προορίζεται περισσότερο για σχολικές εκδρομές. Κυρίως για σχολικές εκδρομές, κυρίως για παιδιά, αλλά εννοείται πως είναι δωρεάν για όποιον και αν έρθει. Είναι δωρεάν. Συνεργασία του Δήμου με το Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού. Δημιουργήθηκε όλος αυτός εδώ ο χώρος, ο οποίος θα έχει μια αναπαράσταση της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας με ένα βίντεο 30 λεπτών, το οποίο θα είναι σε μορφή 3D, όπου όλα τα παιδιά θα χρησιμοποιούν αυτά εδώ τα γυαλιά, τα 3D. Και θα βλέπουν τα τόξα και τα βέλη να έρχονται κατά πάνω τους. Βέβαια, δεν πονάει. Ωραίο σας σκέψη και νομίζω ότι με αυτόν τον ψυχαγωγικό τρόπο μαθαίνουν τα παιδιά καλύτερα την ιστορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε και περιμένουμε να μας ξανάρθετε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Εμείς κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και να πάμε στο λιμάνι για να πάρουμε το καραβάκι της επιστροφής. Φεύγουμε, αποχαιρετούμε το μεγαλύτερο νησί του Σαρονικού, αποχαιρετούμε τη Σαλαμίνα, αποχαιρετούμε την Κούλουρη. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια! Yeah!